SKL, αφής κλαπάνια ΔΕΕ, συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Φωτιά ξέσπασε στις 5 και 4 το πρωί σε μάντρα ξυλία στην πόλη των Σερών. Οι φλόγες πλησίασαν και απείλησαν τη διπλανή πολυκατοικία της οδού Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο οι πυροσβέστες περιόρισαν και έθεσαν άμεσα και υπόελεγχο τη φωτιά. Λίγο μετά τις 5 το πρωί ξέσπασε φωτιά σε μάντρα ξυλία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη της πόλης των Σερών. Στο σημείο έσπευσαν άντες πυροσβεστικής υπηρεσίας για να σβήσουν τη φωτιά. Περίωρα 5 και 4 περίπου το πρωί ξημερώματα, δέχθηκε ειδοποίηση η υπηρεσία μας για συμβάν σε οικοπαιδικό χώρο όπου είχε ξυλία, οικοδομική ξυλία. Αμέσως μεταβήκαμε 2 οχήματα με 7 άντρες. Μόλις φτάσαν οι δυνάμεις στον τόπο του συμβάντος, η φωτιά ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Χρειαζόταν πάρα πολύ νερό και επίπονες προσπάθειες. Γι' αυτό και ειδοποίησαμε να μας συνδράμει ο Δήμος Σερών με μία υδροφόρα, πράγμα και το οποίο έγινε. Συνέδραμε με μία υδροφόρα και 3 άντρες και αργά σήμερα το πρωί τελείωσε και η κατάσβεση. Είχαμε πλήρη κατάσβεση. Όσον αναφορά τα αίτια για τον εν λόγω συμβάν που αναφέραμε, δημιουργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας. Επιτόπου έσφασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών με 7 άντρες και υδροφόρο όχημα του Δήμου Σερών με 3 άντρες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι και αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα, είμαστε στο στάδιο της αποκάθαρσης. Ναι, μεν η φωτιά έχει σβήσει, αλλά όλα τα καμένα υλικά, όλα αυτά, επειδή ακριβώς ήταν όλη αυτή η ξυλία σε ντάνα, ήταν πεπιεσμένη, ένα-ένα έπρεπε να βγουν και να κατασβεστούν.